Καλησπέρα κύριε Σιλικοντή. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον δόκτωρα Οικονομίδη. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτή, αν θέλετε, αυτός θα πρέπει να είναι ο προσανατολισμός μας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα? Νομίζω, κύριε Τσούλη, το πρώτο που πρέπει να πω ότι είναι μια λύση που την δοκιμάσαμε. Μάλιστα, να σας θυμίσω ότι επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του Ισραήλ. Ήταν μια προσπάθεια να εισάξουμε με τη μορφή του συμπιεσμένου. Αλλά είχε πολλές τεχνικές δυσκολίες και αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς να υπάρχει και διάθεση από την πλευρά του Ισραήλ για να παρασχεδεί αυτή τη δυνατότητα, είναι δύσκολο. Είναι μια τεχνολογία, είναι καινούργια. Θα χρειαστεί βέβαια να γίνουν πλοία για τη μεταφορά του. Είναι γι' αυτό που μπήκαμε στη λογική της ενδιάμεσης λύσης με εισαγωγή υγροποιημένου και ελπίζω σύντομα να καταλήξει η ΔΕΦΑ, γιατί θα πρέπει για τα επόμενα χρόνια, ξεκινώντας από το 2015, να προσφερθεί η δυνατότητα να έχουμε φθηνότερη ενέργεια για να μειωθεί το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα που αφορούν την εκμετάλλευση, να πω ότι πρέπει να προχωρήσουμε, κύριε Τσούλη, το συντομότερο με τερματικό. Επειδή γίνεται και αναφορά στον αγωγό για την Τουρκία, να σας θυμίσω ότι είχαμε προβεί και σε αποκαλύψεις από δική σας εκπομπή πριν μερικούς μήνες για το τι συζητείτε σε διάφορα κέντρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού. Έχουμε και ένα καινούριο δεδομένο από τώρα. Πριν λίγες μέρες, στις 22-23 του Απριλίου, είχε γίνει ένα συμπραγματοποιηθεί ένα συνέδριο στη Λονδίνο, το Eastern Mediterranean New Frontiers. Εκεί ο πρέσβης Μιτχάτ Ρεντέ ήταν εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Έθεσε πέραν από τα άλλα τις διεκδικήσεις που έχει σε βάρος της Κύπρου, τα γνωστά δηλαδή, που τις γνωστές της Τουρκίας, έθεσε εκεί σαν συμπέρασμα στην ομιλία του τη θέση του αγωγού. Και μάλιστα ότι ο αγωγός αυτός μπορεί να γίνει και για μεταφορά των Ισραηλίτικων κοιτασμάτων, του Ισραηλίτικου φυσικού αερίου προς την Τουρκία. Μάλιστα το παρουσίασε ότι είναι μια εφικτή λύση, είναι μια ασφαλή λύση για μεταφορά του φυσικού αερίου στις παγκόσμιες αγορές. Και αυτό πρέπει να το δούμε ότι δημιουργά κινδύνους. Γι' αυτό, κύριε Τσούλη, θα πρέπει να επαναλάβω αυτό που είπα μερικές φορές. Θα πρέπει να προχωρήσει η κυβέρνηση πιο γρήγορα στις διαδικασίες για τη δημιουργία του τερματικού. Θεωρώ θετική την εξαγγελία από τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Άρα λέτε ότι μια ταχύτητα σε ό,τι αφορά το τερματικό μας θωρακίζει απέναντι σε αυτό. Μας θωρακίζει επίσης και απέναντι σε αυτό που περιγράφαμε χθες, αυτές τις καθημερινές ή εβδομαδιαίες επισκέψεις που κάνει η Τουρκία με τα πολεμικά της στα οικόπεδα 4 και 5. Ακριβώς, όπως έγινε και με τα συμβόλαια. Ότι υπογραφή συμβολέων με την Eni Total, η εμπλοκή και των Ισραηλίτικων εταιριών Denver και Delek στο οικόπεδο 12 μας σορακίζει πολιτικά ενάντια στις αυλές της Τουρκίας. Όμως το τερματικό και θα μας σορακίσει πολιτικά, αλλά θα δημιουργήσουμε, αν θέλετε, όχι, δεν θα το έλεγα τελεσμένο, θα κάνουμε ένα βήμα μπροστά και όχι μόνο για, τη δική μας, για την εκμετάλλευση των δικών μας κοιτασμάτων, αλλά θα δώσουμε και μια προοπτική και για τα Ισραηλιτικά κοιτάσματα και ενδεχομένως στο μέλλον και αυτά τα κοιτάσματα που θα ανεβρεθούν στη Λιβανέζικη ΑΟΣ. Υπάρχει δυνατότητα, κύριε Υπουργέ, να δοθεί μια παράταση στον δεύτερο γύρο αδειοδότησης, περιμένοντας, αν θέλετε, και τα επιβεβαιωτικά στοιχεία της Νόπολ, προκειμένου να δοκιμάσουμε εάν μπορούμε να εισπράξουμε και άλλα χρήματα δίδοντας και άλλα οικόπεδα? Ναι, νομίζω ότι θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα να δοθεί ακόμα παράταση για 6 μήνες, δηλαδή από τον Μάιο που ολοκληρώνεται να μεταφερθεί μέχρι περίπου το τέλος του χρόνου. Για αυτά τα οικόπεδα που τα δώσαμε. Όμως θέλω να επαναλάβω, κύριο Τσουλούλη, ότι το τερματικό έχει τεράστια σημασία να προχωρήσουμε με τις διαδικασίες που δυσχεδιάστηκαν. Δηλαδή η κρατική εταιρεία Κρετίκ να της δώσει η κυβέρνηση την εξουσιοδότηση και τη στήριξη για να υπογράψει το σύμφωνο με την Νόπολ, γιατί η Νόπολ για να προχωρήσει τις επενδύσεις χρειάζεται αυτή τη συμφωνία, και δεύτερον να προσδεθεί οικονομικός σύμβουλος ο οποίος θα δημιουργήσει το επενδυτικό πλάνο. Αυτά πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να πούμε ότι από το 2015 ξεκινά η δημιουργία του τερματικού, ώστε να είναι έτοιμο το 2019 για να μεταφέρουμε το φυσικό αέριο στις παγκόσμιες αγορές. Άρα, πέραν από τα πλεονεκτήματα που ανάφερα προηγουμένως στη θωράκιση, θα δώσει πρώτα-πρώτα όθηση στην οικονομία. Μιλούμε για επενδύσεις δισεκατομμυρίων, μιλούμε για δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας. Και το δεύτερο, θα αξιοποιήσουμε το συντομότερο το φυσικό αέριο. Θα μεταφέρουμε δηλαδή τον
συντομότερο στις παγκόσμιες αγορές των φυσικών αέριων και πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει με πιο γρήγορα βήματα. Το λέω αυτό γιατί διακρίνω, κύριε Τσούλη, το τελευταίο μήνες να υπάρχει μια, αν θέλετε, δυστοκία και να πω ότι εμείς από την πλευρά μας θα πω ότι και ως αντιπολίτευση θα στηρίξουμε αυτή την προκλήση. Γιατί αυτή είναι, αν θέλετε, μια από τις πιο σημαντικές, για να μην πω μοναδική διέξοδος, για να βγούμε από αυτή την κρίση και από αυτόν τον φαύλο.